Θυμίστε την περασμένη φορά, παιδιά, που είχαμε αναφερθεί στα της μοιήσεως του 300 βαθμού. Των βαθμών καθώς, όπως λέγεται. Από εκεί έχω αντιγράψει για να σας πω μερικά πράγματα τα οποία είναι πολύ αποκαλυπτικά περί των θέσεων και των σκοπών του μασονισμού, του τεκτονισμού. Κάποια έθεσε ένα ερώτημα: πώς μπορούμε να ξέρουμε όλα αυτά, κατά πόσο είναι αλήθεια? Σας απαντώ, γιατί ενδιαφέρει το θέμα σε σχέση με τον τεκτονισμό. Σας απαντώ, παιδιά, ότι επί ντοκουμέντων, δηλαδή επί βιβλίων δικών των που έχουν περιέλθει φυσικά στη γνώση μας, και πια πάρα πολλά από αυτά δεν είναι μυστικά, άλλοτε έχουν και κάποια άλλα μυστικά, αλλά επί αυτή περιπτώσει αυτά έχουν γίνει πλέον γνωστά. Είναι τα τυπικά τους. Πεθαίνει κάποιος τέκτον και η βιβλιοθήκη του πουλιέται στα παλαιοπολία. Έτσι γίνεται στην Αθήνα. Πεθαίνει κάποιος τέκτον και παίρνουν τα βιβλία οι κληρονόμοι, δεν έχουν ιδέα πολλές φορές, και μάλιστα, αν θέλετε, τα πουλάνε εκεί στα παλαιοπολία. Πηγαίνουν άλλοι για να αγοράσουν βιβλία, βιβλιοφίλοι, βρίσκουν, τα αγοράζουν και διαβάζουν περί τίνος πρόκειται. Ύστερα εκδίδουν και ένα σχετικό περιοδικό. Μάλιστα, πάνω σε αυτό που σας είπα, έχω και μια προσωπική συγκεκριμένη ιστορία. Είναι η εξής. Συνδόμεθα με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος πολύ πολύ νέος, γύρω στην ηλικία των 35 ετών, πέθανε. Ήτανε μέσα στην κατοχή, τη γερμανική κατοχή. Αυτόν, βέβαια, ποτέ δεν ξέραμε αυτός ότι θα ήταν τέκτον, δεν το φανταστήκαμε ποτέ. Αλλά έγινε η αποκάλυψη ως εξής. Όταν πέθανε, η μητέρα του ήταν μια πάρα πολύ απλή και πολύ ευσεβής γυναίκα, και πήγε η μητέρα μου να την συλληπιθεί. Εκεί, από τα κατάλοιπά του, έδωσε κάτι στη μητέρα μου, θυμάμαι ένα βιβλίο της έδωσε, και ένα κυβωτίδιο, κάπως έτσι, ζωγραφικής. Κατάφερε σπίτι. Εγώ αγαπούσα πάντα λίγο τη μελέτη και άρχισα να το διαβάζω το βιβλίο αυτό. Είχε, θυμάμαι, μία εικόνα του Αγίου Γεωργίου, ήταν στρογγυλή, ανάγλυφος, ήταν ολοσέλιδος, και βέβαια τότε ήμουν μικρός, ήμουν 14 χρονών, κάπου εκεί 15, θα μου δεν θα ήμουν. Και θυμάμαι που όταν κάπου έφτασα, ενθυμούμαι δε ότι ήταν από την αριστερή σελίδα. Το θυμούμαι αυτό μέχρι σήμερα. Θυμούμαι δε και σε ποια θέση ήταν. Είχε 5-6 γραμμές και μετά άρχισε ένα κεφάλαιο. Το κεφάλαιο λοιπόν άρχισε αυτό ως εξής. Είχε ένα όμικρον κεφαλαίων με δασία. Σκέτο. Και έλεγε ότι εάν εγνώριζαν οι χριστιανοί τι σημαίνει αυτό, θα μας έκαιαν ζωντανούς. Αυτό το θυμούμε και σας το μεταφέρω όπως τότε το είχα διαβάσει. Όταν είδα αυτό το πράγμα, έμεινα κατάπληκτος. Τι μπορεί να είναι αυτό το βιβλίο, τι μπορεί να γράφει που θα καίγαν οι χριστιανοί αυτούς? Ποιους αυτούς? Ακόμα δεν είχα ιδέα περί τεκτονισμού και τα λοιπά. Μες στην κατοχή, πράγματα τα οποία τότε κοιτούσαμε μόνο να επιβιώσουμε και όχι να διαβάσουμε τίποτα περισσότερο. Θυμάμαι, πήρα το βιβλίο αυτό και το πήγα σε έναν φίλο αυτού του κάποιου του αποθανόντος και του το έδειξα. Λέω, κύριε Τάδε, ήταν αυτό το βιβλίο στα κατάλοιπα του κυρίου του Μακαρίτη. Πέστε μου τι είναι. Μόλις το είδε αυτό στα χέρια μου, το βιβλίο αυτό, μου το άρπαξε και δεν μου το δώσε πίσω. Αυτό δύο πράγματα έχει να σας πει. Απαντώ καταρχάς την απορία ότι πώς μπορούμε να τα ξέρουμε. Έχουμε τα ντοκουμέντα, με ποιο τρόπο έρχονται στα χέρια μας. Με ποιο τρόπο. Και το δεύτερο,
ότι τότε μου δημιουργήθηκε η εντύπωση τι είναι αυτός ο τεκτονισμός. Και θυμάμαι σε ηλικία 16 ετών διάβασα το πρώτο βιβλίο περί μασονισμού του Μακαρίτη του Τεμπέλα. Και από τότε πλέον είχα μία εικόνα και μία γνώση περί του τεκτονισμού, περί τίνος επρόκειτο. Έτσι απήντησα σε αυτό το οποίο υπήρχε σαν απορία. Έρχομαι τώρα να δούμε, παιδιά, μερικά αποσπάσματα ακριβώς από τα τυπικά τους, για να δείτε μερικά χαρακτηριστικά σημεία το πώς τοποθετούνται έναντι του χριστιανισμού, έναντι του Θεού. Θα εκπλαγείτε, πραγματικά θα εκπλαγείτε. Αντιγράφω, είναι λίγο στην καθαρέουσα βέβαια, αλλά θα σας τα κάνω και λιγάκι πιο απλά. Αυτό είναι από την κατήχηση μοίηση, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, του Καδός. Λέγει: «Ο Θεός των χριστιανών, ίως εν τες γραφές περιγράφεται», δηλαδή ο Θεός των χριστιανών όπως περιγράφεται στις γραφές, «είναι ο τερατώδης κροκόδιλος, ο οποίος καταβροχθίζει απλήστως την τάλαινα ανθρωπότητα». Είναι, λέγει, ο τερατώδης κροκόδιλος που καταβροχθίζει αχόρταστα την ταλέπορη ανθρωπότητα. Ποιος? Ο Θεός των χριστιανών. Ακούσατε, είναι ο κροκόδιλος. Να σας πω τώρα όμως από πού είναι ο κροκόδιλος και γιατί. Θα σας εξηγώ μερικά πράγματα. Εις το βιβλίο του Ιώβ, εις τα κεφάλαια 41 και 42, γίνεται αναφορά για τον κροκόδιλο. Η περιγραφή που κάνει ο Θεός τον Ιώβ εξυπηρετεί δύο πράγματα. Καταρχάς, μεν του λέγει του Ιώβ ο Θεός: «Είδες το θηρίον αυτό? Είδες τι δυνατό θηρίο είναι? Ποιος μπορεί να το έχει φτιάξει αυτό?» Αφού βεβαίως αναφέρει και ένα σωρό άλλα πράγματα εκεί, φαινόμενα μετεωρολογικά, ουράνια, επίγεια, και κάνει προσκλητήριο στον Ιώβ να αντιληφθεί ποιος είναι ο Θεός και ότι ο Θεός τα πάντα γνωρίζει και ότι εκείνο που συνέβη στον Ιώβ, η μεγάλη εκείνη γνωστή ταλαιπωρία, δεν είναι το στην άγνοια του Θεού. Αυτό ήθελε να δείξει εκεί ο Θεός εις τον Ιώβ. Αλλά η περιγραφή που κάνει ο Θεός του κροκοδίλου εις αυτά τα κεφάλαια υπερβαίνει, εδώ προσέξτε τώρα, υπερβαίνει τις δυνατότητες ενός κροκοδίλου. Λέει ότι ουδής άνθρωπος δύναται να καταβάλει τον κροκόδιλο παρά μόνον οι άγγελοι του Θεού. Αυτό όμως δεν είναι ακριβές, αλλά δεν πρόκειται περί λάθους, αλλά περί μιας προκλήσεως να αντιληφθούμε ότι αυτός ο κροκόδιλος είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο το οποίο περιγράφεται στο γνωστό μας ζώο. Τι είναι? Αν διαβάσετε θα δείτε και στα ερμηνευτικά βιβλία ότι πρόκειται περί του τύπου του Αντιχρίστου. Δηλαδή αναφέρεται ο Αντίχριστος με την εικόνα αυτού του φοβερού κροκοδίλου, που μόνον οι άγγελοι του Θεού μπορούν να καταβάλουν, όχι οι άνθρωποι. Ότι δηλαδή τότε θα είναι τόσο ισχυρός ο Αντίχριστος, ότι ώστε κανείς δεν θα μπορεί να τον καταβάλει. Τώρα, εδώ αποκαλούν οι τέκτονες κροκόδιλο με την έννοια του Αντιχρίστου των Θεών των Χριστιανών, ο οποίος, λέει, καταβροχθίζει την ανθρωπότητα. Διότι ο Αντίχριστος θα καταβροχθήσει την ανθρωπότητα. Ευτυχώς όμως, συνεχίζει αυτή η κατήχηση, ο αιωσφόρος, είναι γνωστό, ο φέρον την αυγήν, ή το ένας εκ των αρχαγγέλων, ο γνωστός Σατανάς, ο οποίος έπεσε υπερηφανευτής και είναι ο γνωστός μας Σατανάς, ο αιωσφόρος. Ευτυχώς όμως ο αιωσφόρος, ο αδικηθής άγγελος του φωτός, ο αδικηθής από τον Θεόν της Αγίας Γραφής, είναι γνωστό ότι εξέπεσε, παραφυλάται. Έχουν γνώση οι φύλακες, που λέει ένα γνωμικό. Εις αυτόν δε
Ποιον? Τον αδικηθέντα άγγελο του φωτός. Πώς τον αποκαλεί? Άγγελο φωτός. Δεν μας είναι καινούριο, γιατί απλούστατα ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι ο διάβολος, ο σατανάς, μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός, και οι ταλέποροι ήδη έχουν δεχθεί αυτήν την πίστη εις τον, αυτόν τον εντός εισαγωγικών άγγελον του φωτός, δηλαδή τον διάβολον. Ευτυχώς λοιπόν εις αυτόν δε ανήκει ο θρίαμβος στον διάβολο. Αυτός θα κατησχίσει. Ο πότε θα ηχήσει η στιγμή αυτή του θριάμβου? Ουδής δύναται να προείδει τι? Κανείς δεν μπορεί να το προείδει. Είναι το μυστήριο της ημαρμένης, το άλυτον ένιγμα. Το πότε δηλαδή θα επικρατήσει ο φωτεινός αυτός άγγελος, δηλαδή ο διάβολος. Είναι το μυστήριο της τύχης, της ημαρμένης, άλυτον ένιγμα. Αλώσους περισσοτέρους πολεμιστάς υπό τα σημαίας του αιωσφόρου θα στρατολογούν οι απανταχού της γης τέκτονες, τόσο ταχύτερον η στιγμή εκείνη της απελευθερώσεως θα ηχήσει. Όσοι πιο πολύ προπαγάνδα κάνουν δηλαδή οι τέκτονες επάνω στη γη, τόσο γρηγορότερα η γη μας θα γίνει τεκτονική, μασονική, και πλέον θα έρθει η ώρα αυτή του ο θρίαμβος του φωτεινού αυτού αγγέλου, του αιωσφόρου, του σατανά. Ποια όμως θα είναι αυτή η ώρα που θα ηχήσει? Δεν θα είναι παρά η ώρα του Αντιχρίστου. Διότι αυτόν θα φέρει ο διάβολος επάνω στην γη. Και μην ξεχνάτε ότι εκόντες άκοντες, θέλουν δεν θέλουν, το καταλαβαίνουν δεν το καταλαβαίνουν, οι τέκτονες είναι πρώτης γραμμής φορείς του Αντιχρίστου. Αν ρωτήσετε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται υπέρ του Αντιχρίστου, ιδού, να, το βλέπετε καθαρά καθαρά από τα τυπικά τους. Στον 25ο βαθμό που είναι ο υπότης του χαλκίνου Όφεως, ο 25ος βαθμός, αναφέρει εκεί η κατήχηση που γίνεται στη μοίηση τα εξής. Ο Όφης, το φίδι, εξάλλου και ο βαθμός βλέπετε αναφέρεται στο φίδι, είναι εν των εμβλημάτων του αγγέλου του φωτός. Είναι ένα σήμα κατά τεθένα, ένα έμβλημα του αγγέλου του φωτός. Πράγματι, του διαβόλου είναι έμβλημα το φίδι. Ο άγγελος λοιπόν του φωτός είναι ο θεραπεύσας τους Ισραηλίτας εν τη ερήμο. Ενθυμίστε εκείνη την περίπτωση που οι οχές εδάγκωναν τους Εβραίους και απέθυνισαν, και ο Μωυσής έβαλε εκείνο το χάλκινο φόφι και τα λοιπά. Ο αιωσφόρος, μόνο που δεν τα γράφω όλα, παραλείπω γιατί έχουν κι άλλα, για να μην πέσω σε πολυλογία. Ο αιωσφόρος έλαβεν αυτόν δια τους Ισραηλίτας. Πρώτον, διότι αυτοί είχον ήδη προσφέρει θυσίας εις τον χρυσούν μόσχον. Γιατί τους έδωσε λέει τον όφη? Γιατί πρόσφεραν θυσίες στο χρυσό μοσχάρι. Ενθυμίστε στην έρημο που προσέφεραν θυσίες εκεί όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο Σινά για να πάρει τον νόμο. Σύμβολον της φύσεως. Τι είναι το λοιπόν το μοσχάρι το χρυσό? Το σύμβολο της φύσεως, η λατρεία της φύσεως. Και επενούν αυτούς, διότι έκαναν το μοσχάρι, αραστρέφονται εναντίον του Μωυσέως. Παρότι σε άλλες περιπτώσεις τον θεωρούν μίστη, υπάρχει τέτοιος αλλοπροσαλισμός ανάμεσα στους βαθμούς του τεκτονισμού, είναι άλλο πράγμα ο αλλοπροσαλισμός και η αντιφατικότητα. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Διότι, δεύτερον δε, διότι μεταξύ αυτών των Ισραηλιτών στην έρημο υπήρχαν πλήστοι απόγονοι του Κάιν. Εξάλλου, γιατί αναφέρεται στον Κάιν? Πρέπει να σας πω ακόμη ότι ο Κάιν θεωρείται κορυφαίος δια τους τέκτονας, διότι θεωρείται κορυφαίος δια τους γνωστικούς. Βλέπετε ότι αφού πήραν τον γνωστικισμό, επόμενον ήταν να συμπεριλάβουν και τον Κάιν. Υπήρχαν κάποιοι γνωστικοί οι οποίοι λέγονται Καϊνίτε από το όνομα του Κάιν.
και θεωρούσαν ότι ήταν πολύ σπουδαίος, ο Άγιος τα λέγαμε, ήταν ο Κάιν. Και να φανταστείτε ότι είναι καταδικασμένος από το Θεό ο Κάιν, όπως ξέρετε τη γνωστή ιστορία. Εξάλλου δε ακριβώς, διότι το σύμπαν είναι αιώνιον, δι' αυτό και οι τέκτονες λέγουν ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος και όχι ο δημιουργός. Α, ώστε λοιπόν, για να λέμε δημιουργός, σημαίνει ότι δεν μπορεί, επειδή η ύλη διαρχεί αμέσως. Σας τα έχω εξηγήσει αυτά άλλοτε. Διαρχεί αμέσως. Η διαρχία αναφέρεται στην ύλη και στο πνεύμα. Λοιπόν, η ύλη είναι κάτι, σαν κάτι κακό. Δεν μπορεί λοιπόν ο Θεός του Φωτός να δημιούργησε την ύλη. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν δέχονται το δόγμα της, το χριστιανικό και της Παλαιάς Διαθήκης, ότι έγινε εκ του μηδενός. Πάντοτε υπήρχε ο κόσμος. Γι' αυτό ο Θεός που πιστεύουν, ο διάβολος, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, δεν λέγεται Θεός δημιουργός, αλλά λέγεται ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Εξηγούν, το σύμπαν διοργανώθη, δεν δημιουργήθη. Αυτή είναι μια πλατωνική θέση που και από τον πλατωνισμό έχει πάρει ο γνωστικισμός, ότι το σύμπαν πάντοτε υπήρχε, δεν δημιουργήθηκε, ούτε θα τελειώσει ποτέ, ούτε αρχή ούτε τέλος, και ότι απλώς ο Θεός διαμορφώνει το σύμπαν, τίποτε άλλο. Γι' αυτό λέγει δεν δημιουργήθηκε, διοργανώθηκε. Από ποιον? Από τον Ματς, από τον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Ποιον όμως λατρεύουν οι τέκτονες εις τας το άστον? Μήπως τον Αδωναή? Αδωναή, Αδωναή, συναντάται αυτή η λέξη στην Παλαιά Διαθήκη, συγκεκριμένα στους Κριτάς 13,8-16,28, και είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει Κύριέ μου, Κύριέ μου. Αυτό θα πει Αδωναή ή Αδωναή. Εμείς το λέμε Αδωναή. Ποιον λοιπόν λατρεύουν στις στοές? Μήπως τον Αδωναή? Η βίβλος των χριστιανών και των Εβραίων μας διδάσκει ότι ο Αδωνάη είναι μικρός της, κάποιος μικρός, και ζηλότυπος Θεός. Λέει η Αγία Γραφή, εγώ Θεός ζηλωτής. Αυτές είναι ανθρωπομορφικές εκφράσεις για να πει μερικά πράγματα στους ανθρώπους. Ο Θεός δεν είναι ζηλιάρης, θα τα πτωρεί περίεργον. Φέρον όλα στα κακίας και όλα τα ελαττώματα της εποχής του. Εκδικητικός και εγωιστής. Καταστρέφων ό,τι άπαξ έπλασε, ό,τι για μια φορά δημιούργησε, αυτό λέει το καταστρέφει. Εκδιώκον την ανθρωπότητα από την Εδέμ, βγάζοντας από τον παράδεισο τους πρωτοπλάστους. Ο άγγελος όμως του Φωτός, δηλαδή ο αιώς φόρος, αγαπά την ανθρωπότητα. Αντιθέτως τι μας λέει η Αγία Γραφή? Ο Χριστός μας αποκαλύπτει ότι ο διάβολος ήτο είναι ψεύστης, πατήρ του ψεύδους, αυτός που γέννησε το ψέμα, και ακόμα, γι' αυτό τους τα εμπνέει αυτά, αυτά τα ψεύδη. Ο διάβολος τα εμπνέει σε αυτούς, και ότι απαρχής ήτο ανθρωποκτόνος. Και τι λένε αυτοί εδώ? Ότι αγαπά την ανθρωπότητα ο άγγελος του Φωτός, ο αιωσφόρος. Πηγαίνει παρακάτω. Η απόγνη του Κάιν, ο οποίος, ως γνωρίζομεν, δεν είναι υιός του Αδάμ, του εκχώματος πλασθέντος, αλλά του αιωσφόρου και της Εύας, αποπλανηθήσεις υπ' αυτού. Οι απόγονοι λέγουμε του Κάιν και τα λοιπά. Α, ώστε λοιπόν ο Κάιν από ποιον γεννήθηκε? Γεννήθηκε λέει από την Εύα, προσέξτε κάτι παράξενα πράγματα, ο αιωσφόρος λέγει, ήρθε σε μίξη, ο άγγελος, ο διάβολος, ήρθε σε μίξη με την Εύα και από την Εύα γεννήθηκε ο Κάιν. Άρα λοιπόν ο Κάιν δεν έχει πατέρα τον Αδάμ. Ακούστε παραμύθια. Και εδώ απεπλανήθη λέει η Εύα από τον αιωσφόρο. Η απόγονη λέγουμε του Κάιν, του πρώτου εν γαστρής ληφθέντος και φυσικός γεννηθέντος ανθρώπου, προοδεύουν στα τέχνας κλπ. Πώς γεννήθηκε λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος, πώς γεννήθηκε? Με τη μίξη του αιωσφόρου και της Εύας. Αυτό το συναντούμε
ως εξής. Στο έκτον κεφάλαιο της γενέσεως, σας κάνω και ερμηνεία ταυτοχρόνως, αναφέρεται εκεί όταν είδαν, λέει, οι ιοί του Θεού τα θυγατέρας των ανθρώπων, και οι ιοί Θεού λέγονται οι απόγονοι του Σιθ. Θυγατέρας των ανθρώπων λέγονται οι απόγονοι του Κάιν, που είχε πει ο Θεός να μην μιγούν διαγάμου οι δύο αυτές γενναίες του Κάιν και του Σιθ, ο οποίος Σιθ πήρε την θέση του Άβελ, του φωνευθέντος. Και τότε, λέγει, εγεννήθηκαν, είδαν, λέει, ότι ήταν ωραίες και τα λοιπά, απεπλανήθησαν οι ιοί του Θεού και έγιναν, πήραν γυναίκες αυτές τις άλλες και γεννήθηκαν οι γίγαντες. Τώρα, οι γνωστικοί από την εποχή εκείνη, μια διδασκαλία που την έχουν παιδιά σήμερα και οι χιλιαστές, να σας το πω και αυτό, την έχουν και οι χιλιαστές, τι λέγουν? Ότι οι ιοί του Θεού είναι οι άγγελοι. Ήρθαν σε μίξη με γυναίκες και κάνανε τους γίγαντες. Μυθόδη πράγματα. Εντελώς, εντελώς μυθόδη πράγματα. Επαναλαμβάνω, είναι αρχαίες, παλιές, προ-Χριστού ακόμη αν θέλετε, γνωστικές θέσεις που τις έχουν πάρει, επαναλαμβάνω, και οι χιλιαστές. Και ότι αυτοί, λέει, οι απόγονοι του Κάιν προοδεύουν εις τας τέχνας, εις τας επιστήμας. Οι του Κάιν απόγονοι είναι εκείνοι που καθιστούν βιώσιμον των επιγείς αβίωτων βίων τούτων. Πώς γίνεται βιώσιμος ο αβίωτος βίος? Με τον πολιτισμό. Από πού ήρθε ο πολιτισμός? Από την γενναία του Κάιν. Αυτό είναι αληθές. Αυτό είναι αληθές. Γιατί? Διότι επίτηδες από σιωπά η Αγία Γραφή ότι ανέπτυξαν πολιτισμό οι απόγονοι του Σιθ, και εκείνοι ανέπτυξαν. Επίτηδες το αποσιωπά για να δείξει ότι ούτε έχουμε νοοδεμένους απόλυν, ότι ο πολιτισμός δεν θα αντικαταστήσει τον απολεσθέντα παράδεισο, και ότι πρέπει να φύγουμε από τον κόσμο αυτόν που προπαρασκευάζεται για μας η Βασιλεία του Θεού που ανοίγεται εν Χριστώ Ιησού. Όχι, λένε αυτοί, ο πολιτισμός δεν ανεπτύχθη από τη γενιά του Σιθ. Σωστό σας είπα, αλλά από τη γενιά του Κάιν, η οποία ευωδούται από τον άγγελο του φωτός, δηλαδή από τον Σατανά. Να σας το πω αυτό πως το λέει η Αγία Γραφή. Ο Κάιν εγέννησε τον Ενόχ. Ο Ενόχ τον Γαϊδάδ, ο Γαϊδάδ τον Μαλελεήλ, ο Μαλελεήλ τον Μαθουσάλα και ο Μαθουσάλα τον Λάμεχ. Ο Λάμεχ πήρε δύο γυναίκες. Από την πρώτη γυναίκα γέννησε τον Ιωβίλ, που είναι το κτίνο τρόφος. Συνεπώς ημέρεψε ζώα. Ο Ιουβάλ, ο δεύτερος, που ήταν μουσικός, έπαιζε, λέγει, κιθάρα κλπ. Από τη δεύτερη γυναίκα εγέννησε τον Θόβελ, ο οποίος ήταν χαλκιάς, δηλαδή κατεργασία των μετάλλων. Και την Νοεμά, Νοεμά θα πει ωραία, γι' αυτό δεν είναι η του Θεού τα στιγατέρας των ανθρώπων σαν ωραίες, σαν ωραίες. Νοεμά και Νοεμίν, εβραϊκά θα πει ωραία, η οποία επενόησε την ύφανση. Έχουμε λοιπόν τα τέσσερα παιδιά του Λάμεχ να έχουν τέσσερα κεντρικά αφετηριακά στοιχεία πολιτισμού. Γι' αυτό λέγουν ότι οι τέκτονες τώρα, το έλεγαν και οι γνωστικοί αυτό, ότι ο Θεός καταδικάζει τον Κάιν από τον οποίο προέρχεται ο πολιτισμός. Μα θα λέγαμε όμως, παιδιά, ότι έναν πολιτισμό που έφτασε σήμερα εκεί που έφτασε, και πνιγόμαστε πραγματικά γιατί ο άνθρωπος τι έχει πάθει, που έχει φτάσει, θα λέγαμε ίσως θα ήταν προτιμότερο να μας έλειπε. Διότι πεθαίνουμε μέσα σε αυτά τα σπλάχνα του πολιτισμού, μέσα σε αυτά τα έργα των χειρών μας πεθαίνουμε, και πρώτα πρώτα από ασφυξία. Έχουμε ρυπάνει τόσο πολύ την ατμόσφαιρα και θα φτάσει τόσο πολύ να ρυπανθεί, ώστε δεν θα ξέρουμε πώς να φάμε και πώς να κινηθούμε και πώς να αναπνεύσουμε. Παραβάλλατε, θυμηθείτε την ραδιενέργεια πριν από πρόπερση που έγινε και λοιπά και λοιπά. Και πρόπερση πέρσι, το 86 πότε ήταν. Οπότε βλέπετε παιδιά, ότι ο πολιτισμός μέσα του έχει το δαιμονικό στοιχείο. Γιατί πείθει τον άνθρωπο ότι εδώ είναι η πατρίδα σου, εδώ η γη. Ενώ θα μπορούσε κανείς να βελτιώσει λίγο τη ζωή του, αλλά
να πει όχι πολλά πράγματα, όπως ακριβώς πιστεύει ο χριστιανισμός, όχι μια υπερβολική ανάπτυξη του πολιτισμού, γιατί αυτό είναι καταστροφή. Το χειρότερο κάνει τον άνθρωπο να ξεχάσει ότι δεν έχει εδώ την πατρίδα του, αλλά την έχει κάπου αλλού. Και τώρα, παιδιά, έρχομαι να σας πω σε μια τελετή του 30ου βαθμού του καθώς τι κάνουν οι μειούμενοι. Ή μάλλον οι μειημένοι, όχι οι μειούμενοι, οι μειημένοι, αυτοί που ανήκουν ήδη στον 30ο βαθμό, ο οποίος είναι ο τελευταίος. Οι άλλοι τρεις βαθμοί είναι, παιδιά, βαθμοί διοικητικοί. Έχουν τα εγχειρίδια τους ξυφίδια, ξυφίδια μικρά, τα οποία τα κραδένουν προς τον ουρανό, θέλοντας να καρφώσουν το Θεό που είναι στον ουρανό. Και τι λέγουν, κραυγάζουν, νέκαμ Αδωνάι, νέκαμ, δηλαδή εκδίκηση εις τον Κύριον, εκδίκηση. Και νέκαμ, σας είπα, είναι εβραϊκή λέξη, θα πει όπως και το Αδωνάι είναι εβραϊκή λέξη. Τελειώνουν δε την τελετή τους, επικαλούμενοι το πνεύμα του Μάτς, λέει των διάβολων, με την εξής αξιοπρόσεκτη προσευχή. Ακούστε, λυπούμε μόνο που δεν θα μας βοηθήσει ο χρόνος, τελειώνουμε. Ελθέ ο έως φόρε, ελθέ. Φοβερό, ανατριχιαστικό. Συ τον οποίον οι ιερείς εσηκοφάντησαν. Συ τον οποίον οι βασιλείς κατεδίκωσαν. Ελθέ. Ελθέ να σε εναγκαλιστόμεν, να σε αγκαλιάσουμε, να σε σφίξομεν εις τας αγκάλας μας. Άνευ των έργων σου ο Σατάν, το σύμπαν θα ήτο παράλογον. Ναι, δίνει νόημα στο σύμπαν ο διάβολος. Αν υπάρχει μια καρικατούρα μες στο σύμπαν, αυτή η καρικατούρα, παιδιά, είναι ο θάνατος. Και η συγητής του θανάτου είναι ο διάβολος. Φθόνο, λέει, ήλθε, φθόνο διαβόλου, λέει το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, εισήλθε θάνατος εις τον κόσμο. Ξαναλέγω, η μόνη καρικατούρα, η μόνη ανορθογραφία είναι ο θάνατος. Και ξαναλέγω άλλη μια φορά, η συγητής του θανάτου είναι ο διάβολος. Αυτός λέγει, λέγουν τώρα αυτοί, ότι δίνει νόημα εις το σύμπαν. Συ μόνος ζωογονείς, συ μόνος γονιμοποιείς την εργασία. Συ εξευγενίζεις των χυδαίων πλούτων, συ επισφραγίζεις την αρετήν. Συ, το σήμα μικρόν γιώτα, δηλαδή σε σένα, συ η αρχή. Σε σένα νίκη η αρχή. Συ, δηλαδή σε σένα, ο θρόνος. Αυτοί δε οι στίχοι μου θυμίζουν ένα ποίημα του Αραγκό, ενός Γάλλου ποιητού, που είχε κάποτε εδώ και πολλά πολλά χρόνια, αν θέλετε πρώτου 40, ήταν ένας ύμνος με τον ίδιο τρόπο, έτσι, που αναφέρεται εις τον Στάλιν. Όλεϊ Στάλιν, πατέρα Στάλιν, γελάς και ανθίζουν οι αγροί. Χαίρεσαι και φυτρώνει το Στάλιν. Δύο όνομα του Θεού. Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, εδώ, βλέπετε κάτι φοβερό, αλλά να προχωρήσω λίγο. Αφού πλέκει το εγκόμιον του Σατανά, του Αγγέλου, του Φωτός, του Εωσπόρου, μετά στρέφεται προς τον Θεό της Αγίας Γραφής, προς τον Αδωνάη, Αδωναή. Συ δε ο Αδωναή, Θεέ άρπαξ, άρπαγε Θεέ, Θεέ άδικε, σε απαρνούμεθα. Μισείς την επιστήμη. Σας εξήγησα γιατί γιατί δεν αναφέρεται η επιστήμη μέσα στην Αγία Γραφή. Οι Εβραίοι δεν ανέπτυξαν πολιτισμό, είναι γνωστό. Είναι ο Θεός του λαού, ο τυπικός λαός του Θεού, που δείχνει ότι ουκ έχουμε ενώδεμένους από όλοι. Ένας έντονος πολιτισμός είναι κάτι πάντοτε επικίνδυνο. Μην το ξεχνούμε. Μισεί την επιστήμη. Γιατί είναι αθειολόγοι, δεν έχουν το πνεύμα του Θεού για να καταλάβουν γιατί τα πράγματα είναι έτσι. Διότι ο καθαυτό επιστήμον, ας το πούμε έτσι, είναι ο Θεός. Διότι κατ' επιστήμην έφτιαξε όλα αυτά. Η του Θεού σοφία, που είναι ο Θεός λόγος, όλα τα έκανε εκείνος. Αλλά εμείς απεκτήσαμεν αυτήν εις το πείσμα σου.
Εμείς λέει αποκτήσαμε την επιστήμη έτσι πεισματικά, γιατί το θέλαμε εμείς. Έχει συνέχεια αυτή η ευχή, παιδιά, αυτή η προσευχή, αλλά επειδή πέρασε η ώρα θα ήθελα τώρα να κάνω δύο λόγια να σας πω μόνο. Ότι κατά δυστυχία, παιδιά, κατά δυστυχία το βλέπετε, ποιος είναι ο μασονισμός, πού φτάνει, τι λέει, τι κάνει, ποια είναι η στάση του απέναντι στον χριστιανισμό. Να πούμε ποια είναι η στάση του, τι βλέπετε ανάγλυφη. Να κάνουμε ανάλυση δεν χρειάζεται. Τα πράγματα είναι πολύ καθαρά και πολύ ανάγλυφα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τρομάζουμε δια το φαινόμενο του μασονισμού, του τεκτονισμού. Αλλά ωστόσο, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.